Έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον, έχουμε δίπλα μας τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Ανδρέα, συγχαρητήρια για την νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το πήγατε εκεί που θέλατε, το διηγήσατε όπως θέλατε για να φτάσετε στο 2-0. Ακριβώς έτσι είναι. Μετά από ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρώτο παιχνίδι στο Στρόβολο, ξέραμε ότι όπως αυτοί θα έρθουν εδώ, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Εγώ τους είπαμε στα πολιτικά ότι πρέπει να μπούμε και εμείς με αυτό το σκεπτικό, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα. Άμα χάναμε σήμερα, δεν θα κάναμε τίποτα ουσιαστικά. Δεν θα ξαργυρώναμε την νίκη μέσα στο Στρόβολο. Όπως είδες και εσύ, είτε με ένα πόντο κερδίσαμε μέσα στο Στρόβολο, είτε με 30 σήμερα, δεν μας δώσανε διπλή νίκη. Πήραμε μία νίκη πάλι. Έχουμε ακόμα μία. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να σκεφτούμε τι κάναμε σωστό, τι κάναμε λάθος, τι μπορούμε να διορθώσουμε και να πάμε να τελειώσουμε τη σειρά, αν μπορέσουμε μέσα στο Στρόβολο. Είναι αυτός ο στόχος, να τελειώσετε τη σειρά εκεί? Εννοείται, κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Δεν έχει σημασία άμα είναι στη δική μας έδρα ή σε εκείνη του Κεραυνού. Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω τα τελευταία 4 χρόνια δεν το παίρνει ποτέ αυτός που παίρνει πλεονέκτημα έδρας. Είναι ένα περίεργο στατιστικό. Αλλά είναι και αλήθεια. Μεταξύ μας δεν υπάρχουν έδρες πλέον. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και θα πάμε να διεκδικήσουμε τη νίκη μέσα στο Στρόβολο. Δεν υπάρχουν νίκες, το λες εσύ. Αλλά αν δούμε τα στατιστικά καθαρά, ψυχρά, θα δούμε ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει από τον Νοέμβριο, 20 Νοεμβρίου, όταν έχασε τον Αμποέλ. Από τότε εδώ, σαν γηπεδούχος, δεν έχει χάσει ποτέ. Και σήμερα συνέχισε απέναντι στον βασικό της αντίπαλο που είναι ο Κεραυνός. Εντάξει. Όπως μπήκαν τα δικά μας σουτ στην αρχή, θα μπορούσαν να είχαν μπει και του Κεραυνού και να μιλούσαμε τώρα για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Έτσι είναι αυτά. Ήμασταν πιο τυχεροί στο πρώτο παιχνίδι, στο τελευταίο σουτ. Ήμασταν πιο διαβασμένοι ίσως σήμερα και πιο καλοί στον επιθετικό τομέα. Και νομίζω ότι πήραμε μια νίκη που μας άξιζε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.